Με νέα φαινόμενα που συνοδεύονται με κατατόπους έντονες βροχοπτώσεις, ξεκίνησε η εβδομάδα στην Κρήτη, καθώς με βάση τους μετεωρολόγους, το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει τη χώρα μας και το οποίο βρίσκεται στο νότιο Αιγαίο και κινείται προς τα νότιο-ανατολικά, θα δώσει και πάλι βροχές στο νησί σήμερα και αύριο. Αυτή τη φορά όμως θα είναι εξαιτίας του βορείου ρεύματος, γιατί μπαίνει το βόρειο ρεύμα, καθώς το χαμηλό θα αποχωρήσει και θα ενισχυθεί μάλιστα και η έντασή του θα είναι σημαντική, σημαντικότερη από ό,τι είχαμε δει τις προηγούμενες φορές. Θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγια για τις δικές μας περιοχές. 8 με 9 ίσως δούμε στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο και μακάρι να είναι εκεί για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η ενίσχυση βέβαια αυτή θα επηρεάσει και τις νότιες περιοχές. Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λακουβάρδος, στο χάρτη αποτυπώνονται τα προβλεπόμενα ύψη βροχής μέχρι και το βράδυ της Τρίτης στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Θα δούμε κάποιες αρχικές μικροεντάσεις του καιρού στο δυτικό τμήμα, αλλά πολύ γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και ανατολικότερα, δηλαδή από τη Δευτέρα και όλα στο μεσημέρι θα δούμε τις βροχές να επεκτείνονται και ανατολικά στο νησί. Οι βροχές αυτή τη φορά και οι μικροεντάσεις του καιρού αναμένεται ότι θα προτιμήσουν περισσότερο βόρειες περιοχές του νησιού. Και ενώ τα τωρινά μοντέλα εστιάζουν σε δυτικές περιοχές του νησιού, οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι βροχοπτώσεις να χτυπήσουν και πάλι τις ήδη πληγήσες περιοχές του Ηρακλείου. Θα δούμε λοιπόν κάποια φαινόμενα βροχών ανατολικότερα. Δεν δικαιολογεί, το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει μια τέτοια ατμοσφαιρική διαταραχή τέτοια ένταση που να δικαιολογεί τέτοιου είδους φαινόμενα πρώτερου διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση, όπως και εσείς πολύ καλά το είπατε, καλό είναι να προσέχουμε. Καλό είναι, έστω όταν έχει αυτές τις βροχές, μπορεί να είναι μικρά τα προβλήματα, είτε από κατολιστήσεις, είτε από νερά τα οποία συγκεντρώνονται σε μεγάλες ποσότητες. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η προσοχή. Εν τω μεταξύ, χθες οι μέγιστες ημερήσιες βροχοπτώσεις κοιμάνθηκαν στα 97 χιλιοστά στο Φουρφουρά Ρεθύμνου, στα 92 σε Σαμαριά Ξυλόσκαλο, 65 χιλιοστά στο Σπήλι Ρεθύμνου, 54 στην Ασίγωνια Χανίων, 53 στα Σκύφου Χανίων, 37 στον Πλακιά Ρεθύμνου, 36 χιλιοστά βροχή στην πόλη του Ρεθύμνου και 35 στο Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου. Μάλιστα, στην ευρύτερη περιοχή του Φράγματος και συγκεκριμένα στις Βοιώνες, ένας οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του από την πλημμύρα, με τους κατοίκους να σπεύδουν σε βοήθεια, σώζοντάς τον την τελευταία στιγμή. Στο σημείο έσπευσαν επίσης και δύο οχήματα της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, ενώ ο οδηγός είναι πλέον καλά στην υγεία του παρά το σοκ που υπέστη. Σε κάθε περίπτωση, η βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη παρά τις νεφώσεις που θα επικρατήσουν στις βόρειες περιοχές, ενώ η ψυχρή αέρια μάζα θα διατηρήσει και χαμηλές θερμοκρασίες. Πάντως, οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των μετεωρολόγων αναφέρουν ότι ανήμερα των Χριστουγέννων ο καιρός θα είναι σχετικά καλός, με το κρύο όμως να κάνει αισθητή την παρουσία του.